Εν όψη της φοδρής κακοκαιρίας Μπάρμπαρα, πολίτες και επαγγελματίες στην περιοχή της Αλικαρνάσου λαμβάνουν προληπτικά μέτρα προκειμένου να απομακρύνουν τους κινδύνους που ελοχεύουν από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Τοποθετούν λαμαρίνες και σακιά για να γλιτώσουν από τα χειρότερα. Περιμένουν να έρθουν να κάνουν τα έργα και τίποτα. Πάλι θα έχουμε αύριο μεθαύριο βροχές, θα πλημμυρίσουμε. Θα το βάλω εδώ. Τι να κάνω, μήπως προστατεύσω και στις πίσω πόρτες, σε όλες τις πόρτες έχουμε κάνει σιδηροκατασκευές, να τις βάλουμε μέσα. Εμείς εδώ δεν πληρώνουμε τα πάντα, δεν είμαστε δημότες. Είναι ένα πρόβλημα το 2023 που δεν λύνεται. Είναι τι είναι, θα πάμε στο φεγγάρι, πήγαμε. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα που δεν λύνεται. Όπως τονίζουν, δεν έγινε κανένα ουσιαστικό έργο για τη θωράκιση της περιοχής, με συνέπεια να είναι ορατός ο κίνδυνος να ζήσουν ξανά εφιαλτικές καταστάσεις. Όταν μάθουμε ότι απόψε θα ρίξει βροχή, δεν κοιμόμαστε, γιατί θα πλημμυρίσουμε πάλι. Έχουμε πλημμυρίσει 4 φορές. Όλα τα νερά της βιομηχανικής περιοχής μέχρι το βουνό έρχονται εδώ. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες κατασκευές προκειμένου να μπλοκάρουμε τη ροή του νερού σε περίπτωση πλημμύρας. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες και στις τεχνικές σχολές του επιμελητηρίου, όπου τα τελευταία 3 χρόνια πλημμύρισαν 4 φορές, με τις ζημιές εξοπλισμό και όχι μόνο να είναι τεράστιες. Από εκεί και πέρα, όποτε ακούμε για κακοκαιρία, όλοι αγχωνόμαστε για να μην ζήσουμε πάλι τις φιαλτικές στιγμές που είχαμε ζήσει, γιατί έχουν κινδυνεύσει και μαθητές μέσα. Την τελευταία πλημμύρα δηλαδή μπήκαμε με ένα φορτωτή τεράστιο που έστειλε η πολιτική προστασία που καλέσαμε και είχαν εγκλωβιστεί μέσα 30 ανθρώποι και τους βγάζαμε λίγους με τη χούφτα του φορτωτή προς τα έξω. Ήδη η διοίκηση των τεχνικών σχολών αναμένεται να κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου. Βλέποντας όλη αυτή την αδιαφορία, τον κίνδυνο που διατρέχουμε εδώ πέρα και οι εκπαιδευτές και το προσωπικό και οι μαθητές και τις ζημιές που παθαίνουμε συνέχεια, ναι. Έχουμε προγραμματίσει και είμαστε στη διαδικασία να κινηθούμε νομικά. Μέχρι σήμερα οι συναρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στην ανάθεση μελέτης, ώστε στη συνέχεια να τρέξει έργο ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα έργο το οποίο όμως δεν είναι 200.000 όπως λένε μερικοί, 200.000 κοστίζει μόνο η μελέτη. Εμείς μια πρόχειρη εδώ με τη διευθύντρια την κυρία Τσαβλάκη που πήγαμε και κάναμε μια αυτοψία, μας λέει ότι είναι περίπου ένα έργο 4 εκατομμυρίων. Είναι ένα τεράστιο έργο. Ωραία, το οποίο γίνεται μια. Χρειάζεται. Πρέπει να βρεθούν οι πόροι για να γίνει αυτό το έργο. Ξεκάθαρα δεν είναι. Η ΔΙΑΗ δεν έχει 4 εκατομμύρια να κάνει το έργο. Προφανώς και δεν έχει 4 εκατομμύρια. Δεν γίνει η μελέτη. Η μελέτη είναι. Όχι, μα δεν είναι έργο της ΔΙΑΗ αποκλειστικά. Εμείς έχουμε το κομμάτι της ΙΚΑΡΟΥ. Μάλλον δεν μπορώ να απολογηθώ γιατί τα άλλα, οι άλλοι αρμόδιοι φορείς δεν έρχονται ή δεν κάνουν τίποτα. Και ο κ. Πλάκας μας είχε πει τότε, θυμάμαι, ότι θα επικοινωνήσει με το Υπουργείο που ανήκει το αεροδρόμιο, συγγενείο αν δεν κάνω λάθος, να μπορούσε εκεί πέρα να βρεθεί ένα κονδύλι. Τον περασμένο Οκτώβριο το αεροδρόμιο Ηρακλείου μετατράπηκε σε μια απέραντη λίμνη και εξακολουθεί να παραμένει αθωράκιστο από τις πλημμύρες. Το έχουμε ξαναζητήσει, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της ΙΚΑΡΟΥ να μαζεύει τα όμβρια. Με ανεξάρτητο αγωγό να κατεβαίνει από τη σταδίου να φεύγει στη θάλασσα. Το νερό πρέπει να πάει στη θάλασσα. Αν δεν του βρούμε διέξοδο στη θάλασσα, θα έρχεται στο αεροδρόμιο. Απροστάτευτοι νιώθουν πολίτες και επαγγελματίες και στον καρτέρο, με τις συναρμόδιες υπηρεσίες όπως τονίζουν να διαφορούν στο όλο πρόβλημα. Εάν γυρίσετε την κάμερα προς το Ηράκλειο και να βγάλει όχι πολύ, λίγο νερό. Έχω φέρει 2 φορές στη ΔΙΑΗ εδώ να κοιτάξουν τι θα κάνουν. Ο δρόμος αυτός γεμίζει νερό. Έρχονται τα αυτοκίνητα προς το Ηράκλειο, δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι τίποτα και μια στιγμή πέφτουν σε μια λίμνη με νερά. Όταν θα σκοτωθούν άνθρωποι, τότε θα πάω εκεί να τους βρω. Ξεκινάμε πάλι από το μηδέν. Δεν έχουν κάνει τίποτα, ειδικά εδώ που έχουμε θέμα του ΒΟΑΚ, γιατί τα νερά αυτά είναι από το ΒΟΑΚ, δεν είναι από κανένα ποτάμι ή από πουθενά αλλού. Είναι από εκεί, κανένα. Το ριάκι δίπλα, ακαθάριστο, τελείως ακαθάριστο. Βεβαίως έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Έχω πάρει σωσίβια, έχω πάρει μια πλαστική λέσβο, να την έχω έτοιμη. Τα έχετε έτοιμα. Ναι, βεβαίως, έτοιμα τα έχω.